Άθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας μεταξύ του Άρη και του Φιλίππου. Το τζάμπολ το κέρδισε ο Σέλερς και ο Γκάλης στην πρώτη επίθεση για τον Άρη. Γκάλης για το Μιζούνοφ και πάλι Γκάλης. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Παπασαράντου. Διαιτητές του αγώνα ο κύριος Τσούγκλης και ο κύριος Καρούσης. Το πρώτο φάουλ λοιπόν του παιχνιδιού που κάνει ο Παπασαράντου και η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Ενώ υπάρχει κάποια διακοπή τώρα, κάτι λένε οι διαιτητές στη γραμματεία. Εδώ είναι ο κύριος Τσούλης, ο οποίος διαπίστωσε κάποιο πρόβλημα εκεί στο φωτεινό ταμπλό. Τελικά το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Εδώ ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Καρούσης, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Μισούνοφ. Μισούνοφ για το Γιαννάκη, μπροστά του ο Κωνσταντινίδης. Αυτός για το Μισούνοφ, φάουλ που κάνει ο Οικονομίδης. Η μπάλα και πάλι πλάγια για τον Άρη. Γιαννάκης. Πάσα μπακντόρ για τον Γκάλη και το καλάθι. Μια θαυμάσια ενέργεια των δύο παιχτών του Άρη. Ο Άρης που προηγείται 2-0 του Φιλίππου με αυτό το καλάθι του Νίκου Γκάλη. Και εδώ Κωνσταντινίδης. Παπαδάκης, Κωνσταντινίδης, Παπασαράντου. Οικονομίδης πάτησε γερά, πέταξε ψηλά την μπάλα. 2-2 σοφαρίζει ο Οικονομίδης. Γκάλης προσπαθεί να εφηδιάσει με πάσα για τον Γιαννάκη. Αυτός καθυστέρησε κάπως. Σούμποτης τώρα. Η πάσα ωραία για τον Μισούνοφ και 4-2 μπροστά ο Άρης. Κωνσταντινίδης. Ο playmaker της ομάδας του Χρήστου Χριστάκη, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Οικονομίδης, Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης έχει μπροστά του το Σέλερς, ο οποίος βγήκε μακριά για να το μαρκάρει. Κωνσταντινίδης προσποιείται, πέρασε ωραία πάσα για τον Παπαδάκη, για τον Παπαδάκη ναι, κόβεται αυτός από το Σέλερς. Γκάλης. Μισούνοφ καρφώνει, μια πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη και 6-2 το σκορ, 18-26 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, μπροστά ο Άρης. Κωνσταντινίδης. Παπαδάκης, Κωνσταντινίδης, το προηγούμενο κόψιμο ήταν πάνω στην Οικονομίδη και όχι στον Παπαδάκη. Παπαδάκης αφήνει για τον Βασαράντου. Κωνσταντινίδης. Γρίψιος μπροστά από το Μισούνοφ, 6-4. Γκάλης τώρα. Η πάσα για το Σέλερς. Αυτός για τον Γκάλη. Το σούτ είναι για 3 πόντους. Ας το έχεις ο Γκάλης, κέρδισε ο Γρίψιος και αφήνει για τον Κωνσταντινίδη. Άλλη μια επίθεση για τον Φίλιππο. Κωνσταντινίδης κερδίζει ένα φάουλ από τον Νίκο Γκάλη. Κωνσταντινίδης. Παπασαράντου. Μπροστά το Γιαννάκης. Προσπαθεί να περάσει ο Παπασαράντου. Ωραία προσπάθεια. Έρχεται ο Σέλερς. Κερδίζει την μπάλα. Ο Γκάλης έκανε ένα κοντρόλ εκεί με τα πόδια. Τώρα στην επίθεση ο Άρης με τον Γκάλη που έδωσε πάσα για το Σούμποτης. Ωραία προσπάθεια του Λευθέρου Σούμποτης και καλάθι. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης για τον Παπαδάκη. Γρίψιος. Κωνσταντινίδης. Προσποιείται μπροστά από τον Γιαννάκη. Έκανε και το σουτ. Καλάθι για τον Φίλιππο. Ο Σέλερς προσπαθεί να ευνηδιάσει με πάσα προς τον Γιαννάκη. Υπάρχει φάουλ εκεί που κάνει ο Κωνσταντινίδης και δεν μετράει φυσικά το καλάθι του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μπάλα πλάγια για τον Άρη. Μισούνοφ, Γκάλης. Γκάλης για τον Μισούνοφ, έχει πίσω τον Οικονομίδη, γύρισε ο Μισούνοφ, έρχεται με φόλο ο Σέλερς, διπλή προσπάθεια. Η μπάλα είναι για τον Άρη, όχι παίζει τελικά λέει ο διαιτητής, ήταν μπροστά. Κωνσταντινίδης. Derby, derby.
πάντα ο playmaker του Φιλίππου. Παπασαράντου. Ωραία προσπάθεια. Και 8-8. 16 και 18 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γιαννάκης. Μισούνοφ. Γκάλης. Γιαννάκης. Μισούνοφ. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Τελικά έδωσε για το Sellers. Μπροστά από τον οικονομίδιο Sellers έκανε το σουτ. Παπαδάκης. Και τώρα Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης που δεν βιάζεται. Έχασε την ευκαιρία για φνιδιασμό ο Φίλιππος. Παπαδάκης. Βρύψιος. Αρκάρτα από το Sellers. Παπαδάκης προσπαθεί να περάσει μόνος του. Κόβεται με φάουλ από το Σούμποτιτς. Ο Παπαδάκης θα εκτελέσει δύο βολές. Το πρώτο φάουλ του Λευτέρη Σούμποτιτς στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη. Ο Παπαδάκης που δεν έκανε όλη την προετοιμασία του Φιλίππου εξαιτίας κάποιων διαφορών που είχε με τη διοίκηση, οικονομικών διαφορών. Ας το έξε και στη δεύτερη, τώρα επανήλθε στην ομάδα. Γκάλης. Σούμποτιτς. Γιαννάκης αμέσως το σουτ με ταμπλό και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος δεν συμφωνεί με την άποψη του διαιτή. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει δύο βολές. Το δεύτερο φάουλ του Κωνσταντινίδης στο παιχνίδι. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Και Κωνσταντινίδης τώρα για τον Φίλιππο. Κωνσταντινίδης, Παπασαράντου. Κωνσταντινίδης και πάλι, Παπαδάκης. Ωραία πάσα στο Παπασαράντου και καλάθι για τον Φίλιππο. 15 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γκάλης με το Σούμποτιτς και ο Sellers πιένεται φάουλ και από τον Παπαδάκη. Η μπάλα πλάγι για τον Άρη. Μισούνοφ στο Σούμποτιτς. Το σουτ μπροστά από τον Γρίψιο. Κέρδισε ο Παπασαράντου. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης σε ρόλο playmaker για την ομάδα του Φιλίππου. Το σούτ είναι για 3 πόντους από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη. Airball, Μισούνοφ για τον Γκάλη. Γκάλη στο Γιαννάκη, περνάει αυτός μόνος του, αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Φιλίππου. 12-10 μπροστά ο Άρης. Κωνσταντινίδης τώρα. Το σούτ από τον Οικονομίδη, κέρδισε ο Μισούνοφ. Γκάλης. Sellers κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι του Φιλίππου. 14-10 και time out που ζητάει ο προπονητής του Άρη, ο Λάζαρος Λέτσιτς. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης έχει μπροστά του τον Γκάλη. Τα δύο εξάρια του παιχνιδιού. Προσπάθησε ο Γρίψιος για να κάνει το screen. Κωνσταντινίδης δίνει για τον Παπασαράντου. Μπροστά το Σούμποτιτς, προσποίησε από τον Παπασαράντου με ταμπλό. Κέρδισε ο Sellers. Γκάλης φεύγει από δίπλα το Μισούνοφ. Ο Γκάλης προτιμά να σουτάρει μόνος του. Αστοχή, κερδίζει όμως το rebound. Ανάμεσα από τρεις παίχτες ο Νίκος Γκάλης κερδίζει ένα φάουλ που του κάνει ο Οικονομίδης. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη. Ο αρχηγός του Άρη κάνει το σκορ 15-10. Και τώρα 16-10.
Κωνσταντινίδης για τον Φίλιππο. Πολύ ωραία πάσα για τον Οικονομίδη και το καλάθι ύστερα από την ωραία ασίστ του Κωνσταντινίδη. 16-12 μειώνει ο Φίλιππος. Γιαννάκης για 3 πόντους ανενόχλητος. Κερδίζει ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης απέφυγε το μαρκάρισμα του Γιαννάκη. Πάντα ο Κωνσταντινίδης δίνει για τον Παπασαράντου. Προσποιήσεις του Παπασαράντου, φάουλ και καλάθι. Φάουλ από το Σούμποτιτς και καλάθι. Έχει λοιπόν δικαίωμα για μία βολή ο Κρίς Παπασαράντου. Hey! 16-14 το σκορ στους δύο πόντους η διαφορά. 13 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από τέλος του ημιχρόνου. Παπασαράντου δεν τα καταφέρνει. Ο Σέλερς παίρνει το rebound. Γκάλης. Γκάλης έχει μπροστά τον Παπασαράντου. Χάνει την μπάλα. Τελικά καταφέρνει και δίνει προς το Σούμποτιτς. Αυτό στο Γιαννάκη και Σέλερς τώρα. Σέλερς για τον Γκάλη. Μπροστά από τον Παπαδάκη. Κερδίζει ο Γρίψιος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης προσπαθεί μόνος του, δεν πετυχαίνει το καλάθι παρά την ωραία προσπάθεια. Γκάλης για το Γιαννάκη, αυτό στον Γκάλη και πάλι, κόβεται με φάουλ ο Γρίψιος. Ενώ θα γίνει αλλαγή για τον Φίλιππο, με το νούμερο 13 μπαίνει στο παιχνίδι το πάλι στη θέση του Παπασαράντου. Και ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει δύο βολές. Ο Γρίψιος πήρε το rebound και τώρα ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης. Το Πάλις και φάουλ που γίνεται από το Μισούνοφ πάνω στον Παπαδάκη. Ενώ γίνεται αλλαγή για τον Άρη στη θέση του Σούμποτιτς, περνάει ο Αγγελίδης. Κωνσταντινίδης. Το σούτ για 3 πόντους, κερδίζει ο Γιαννάκης. Γκάλης προσπαθεί να πέρασει μόνος του, πάτησε γερά. Με ταμπλό έρχονται δύο παίχτες του Φίλιππο και ο Αγγελίδης είναι ο νικητής της μάχης του rebound και τελικά γίνει φάουλ του το πάλι στον Αγγελίδη, ο οποίος έχει δικαίωμα για να εκτελέσει μία και μία βολές. Ο Αγγελίδης λοιπόν. Κάποιος παίχτης του Φιλίππου μπήκε πιο νωρίς μέσα. Τελικά ο πόντος γράφτηκε στο ενεργητικό του Αγγελίδη. 18-14 και τώρα 19-14 από τον διεθνή παίχτη του Άρη, τον Τίνο Αγγελίδη. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης προσποιείται μπροστά από Σέλερς και Αγγελίδη. Το σουτ τελικά από τον Τοπάλι με ταμπλό και καλάθι. 19-16 μειώνει ο Φίλιππος στους 3 πόντους. Προσπαθεί να ευνηδιάσει ο Άρης. Κλέβει ο Κωνσταντινίδης, ολοκληρώνει ο Γρίψιος. Και τώρα Κωνσταντινίδης. Πάσε για τον Τοπάλι από πλάγια θέση το σουτ. Γιαννάκης και Αγγελίδης εκεί, νικητής μονομαχίας. Γκάλης. Σέλερς. Μισούνοφ. Έχει κάνει βήματα. Η μπάλα είναι για τον Φίλιππο. Παπασαράντου. Παπαδάκης, Παπασαράντου. Το Πάλις. Παπασαράντου. Έχει κάνει λάθος ο Παπασαράντου. Λάθος συνόηση με τον Παπαδάκη. Μπάλα στα χέρια του Χρήστου Χρυστάκη, του προπονητή του Φιλίππου. Έχει κάνει λάθος και ο Αγγελίδης. Εκμεταλλεύεται το Πάλις, ο οποίος κλέβει και πετυχαίνει το καλάθι. 19-18. Ένα πόντο μπροστά ο Άρης, 11 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γκάλης, Σέλερς,
για τον Γκάλι. Αυτός έχει μπροστά τον Πασαράντου. Εύκολη δουλειά για τον Νίκο Γκάλι. Ίσως μόνο για αυτόν. Παπασαράντου μπροστά τον Παπαδάκης. Παπαδάκης που έδωσε για τον Οικονομίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν κατάφερε να έχει και θετική κατάληξη. Γκάλης για τον Μισούνοφ. Η μπάλα είναι τελικά για τον Άρη. Με την παρέμβαση του Τοπάλι. Ο Λέσιτς κάτι λέει στον Μισούνοφ. Η μπάλα πλάγια με το Γιαννάκη για το Σέλες. Γιαννάκη σου για τρεις πόντους. Κερδίζει ο Αγγελίδης. Αγγελίδης προσπίδε, κερδίζει φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Γρίψιος και είναι το δεύτερο φάουλ του Γρίψιου στο παιχνίδι, ενώ ο Χριστάκης επαναφέρει τον Κωνσταντινίδη στη θέση του Γρίψιου. Και ο Ντίνος Αγγελίδης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει δύο βολές. Ο Αγγελίδης κάνει το σκορ 22-18. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. 23-18 στους 5 πόντους η διαφορά. 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παπασαράντου πάτησε έξω. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Γκάλης. Γκάλης για τον Σέλερς. Γιαννάκης, Γκάλης, Αγγελίδης για τον Αμερικανό που έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια, την ξανακέρδισε. Σέλερς στα επιχείρηση σουτ για 2 πόντους. Αστόχησε, κέρδισε ο Παπασαράντου. Και τώρα Κωνσταντινίδης. Το Πάλις Παπαδάκης. Πολύ ωραία πάσα για τον Οικονομίδη. Έκοψε προσωρινά ο Γιαννάκης. Δεν τον άφησε να κάνει σουτ. Φάουλ τώρα από το Σέλερς ή από το Γιαννάκη. Δύο παίκτες ήταν εκεί. Τελικά ο Σέλερς είναι αυτός ο οποίος χρεώνεται με φάουλ. Και στη θέση του Μπραντ Σέλερς ο Βαγγέλης Βουρτζούμης με το νούμερο 10. Ο Οικονομίδης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει δύο βολές. Ευστόχησε στην πρώτη. 23-19. Ακριβώς ύστερα από 10 λεπτά παιχνιδιού. Και τώρα 23-20. Γκάλης για τον Άρη. Γιαννάκης. Μισούνοφ. Γιαννάκης. Γκάλης. Βουρτζούμης. Γκάλης. Ο Γιαννάκης τώρα μπροστά από τον Οικονομίδη με ταμπλό. Πετυχαίνει το καλάθι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. 25-20 στους 5 πόντους και πάλι διαφορά. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης για τον Φίλιππο. Το πάλι στον Οικονομίδη, αυτός τον Παπαδάκη. Το πάλι Οικονομίδης ανενόχλητος και αμαρκάριστος. 25-22, 9 και 17 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γκάλης. Γιαννάκης, Γκάλης. Πάτησε γερά ο Γκάλης, πέταξε την μπάλα στο καλάθι του Φιλίππου. 27-22 από τον αρχηγό του Άρη. Κωνσταντινίδης. Παπασαράντου, Κωνσταντινίδης. Το Πάλις. Παπασαράντου, Παπαδάκης, μπροστά το Μισούνοφ, φάουλ από τον Μιχάλη Μισούνοφ. Ο Παπαδάκης μείωσε σε 27-23. Και τώρα 27-24. Γκάλης. Γιαννάκης, Γκάλης. Αγγελίδης το jump shoot μπροστά από τον το πάλι, κέρδισε και το επιθετικό rebound. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τίνο Αγγελίδη που χειροκροτείται από τους λιγοστούς οπαδούς του Άρη. 1500 περίπου οπαδοί του Άρη παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι με τον, της ομάδας τους με τον Φίλιππο. Παπασαράντου στον το πάλι. Παπασαράντου. Φάουλ από τον Βουρτζούμι.
Και σε αυτό πάνω που είπαμε προηγουμένως για τους φιλάθλους, κάποιοι φιλάθλοι νεαροί κυρίως είναι οπαδοί του Φιλίππου. Αλλά αυτό το παιχνίδι αποτελεί περισσότερο τυπική διαδικασία, δεδομένου ότι είναι γνωστή η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Και γι' αυτό άλλωστε ο προπονητής του Φιλίππου, ο κύριος Χρήστος Χριστάκης, δεν χρησιμοποιεί τον Χέρμαν Χάριεν, το οποίο είναι τραυματίας, έχει κάποιο πρόβλημα στην ποδοκνημική και βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του. Αλλά μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί. Παπασαράντου έκανε το σκορ 29-25 και τώρα Γκάλης. Γιαννάκης. Γκάλης. Και πάλι Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους. Και ένα τρίποντα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 32-25 στους 7 πόντους η διαφορά. Κωνσταντινίδης. Ο Λέτσης ετοιμάζει το Λυπηρίδη. Κωνσταντινίδης πάντα. Το πάλι στο σουτ για 3 πόντους. Κέρδισε ο Οικονομίδης στο επιθετικό rebound. Και μπροστά από τον Αγγελίδη έκανε το σουτ, αλλά ο Μισούνοφ κερδίζει την μπάλα. Ο Γιαννάκης απέφυγε τον Παπαδάκη. Γιαννάκης για τον Βουρτζούμι. Δεν ήταν καλή η πάσα. Κακή συνεννόηση από τους παίκτες του Άρη. Και time out που ζητάει ο Λάζαρος Λέτσιτς. Την εμπειρία. Και ο Φίλιππος την απειρία. Έτσι το παιχνίδι μοιραία οδηγήθηκε σε νίκη της ΑΕΚ. Μοιραία για τον Φίλιππο φυσικά. Παπασαράντου στον Γρίψιο, αυτό στον Πουλιανίτη. Παπασαράντου προσπαθεί να γυρίσει μπροστά από το Βουρτζούμι, κερδίζει ο Αγγελίδης. Γιαννάκης, Γκάλης, η πάσα για το Βουρτζούμι, αυτός εύκολα πετυχαίνει το καλάθι ύστερα την ωραία πάσα του Νίκου Γκάλη. 34-25. Και Γιαννάκης τώρα για... και με συγχωρείτε ο Κωνσταντινίδης, το φάουλ είναι από το Γιαννάκη. Μία και μία βολές για τον Χρήστο Κωνσταντινίδη από το φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης κάνει το πρώτο του φάουλ, αλλά ο Άρης έχει συμπληρώσει 8 ομαδικά. Και έτσι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει μία και μία βολές. Και μία ακόμη βολή για τον Κωνσταντινίδη. 34-27. Γιαννάκη στον Γκάλη. Νίκος Γκάλης πάντα σε ρόλο playmaker για τον Άρη. Βουρτζούμης. Λυπηρίδης. Γκάλης. Μπροστά του ο Πουλιανίτης. Ο Γκάλης βρίσκει τον τρόπο, περνάει και πετυχαίνει ένα θαυμάσιο καλάθι. 36-27. 6-24 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κωνσταντινίδης για τον Παπασαράντου. Γύρισε αυτός, δεν μπορούσε να πετύχει καλάθι. Λυπηρίδης για τον Γκάλη. Φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Ο Γκάλης πέταξε την μπάλα ψηλά, αυτή χτύπησε στη Στεφάνη. Τελικά ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει μία και μία βολές. Φυσικά δεν θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Παρ' όλα αυτά, σε στυλ προπόνησης, ο Γκάλης πέταξε την μπάλα. ...37-27 στους 10 πόντους η διαφορά. Και τώρα 38-27. Ο Παπαδάκης θα παίξει την μπάλα για τον Φίλιππο. Κωνσταντινίδης. Έγινε το λάθος από το πρεσάρισμα Γκάλη και Λυπηρίδη. Ενώ ζητάει time out ο προπονητής του Φιλίππου, ο κύριος Χρήστος Χριστάκης. Αλλά βέβαια ένας τραυματισμός είναι, όπως λέει ο Χριστάκης, θα περάσει. Ο Αγγελίδης πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι. Όσο και δύσκολο, 40-27, 5-56 με το τέλος. Και λέγοντας για το Χάριεν, τον Αμερικανό του Φιλίππου, ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι ο καλύτερος παίκτης έως τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Χέρμαν Χάριεντ. Και βέβαια ο τραυματισμός του αποτελεί μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ομάδα του Φιλίππου. Γρίψιος. Κωνσταντινίδης σουτ για 3 πόντους, σχεδόν με την εκπνοή, και τρίποντο από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη. 40-30. Γιαννάκης Γκάλης τώρα.
Το σκρίνει από τον Αγγελίδη. Παίρνει την μπάλα ο Αγγελίδης. Έξω και πάλι για τον Γκάλι. Πατάει γερά ο Γκάλης. Έρχεται και ο Αγγελίδης. Κερδίζει ένα επιθετικό rebound. Κερδίζει και φάουλ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τίνο Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης, ο οποίος θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Λέτσιτς είχε αποκαλέσει τον Αγγελίδη Μπαλαντέρ, παίχτη Μπαλαντέρ, στην πρώτη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει σαν προπονητής του Άρη. Είχε πει ότι θεωρεί πολύ καλή μεταγραφή τον Ντίνο Αγγελίδη και παίχτη που θα μπορέσει να του λύσει πολλά προβλήματα. Η μπάλα πέρασε από πίσω, είδατε με ποιο τρόπο, ο Λυπηρίδης τελικά για τον Γκάλι. Αυτός μια έξοχη ασίστ για τον Αγγελίδη και το καλάθι από τον Ντίνο Αγγελίδη. Είδατε τι πάσα πέρασε ο Γκάλης προς τον Αγγελίδη, ο οποίος ήταν μόνος του κάτω το καλάθι του Φιλίππου. 42-30, Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης μπροστά το Βουρτζούμης. Πάντα Κωνσταντινίδης για τον Τοπάλι. Κωνσταντινίδης το σούτ για 3 πόντους. Κερδίζει ο Γρίψιος, αλλά υπάρχει φάουλ του Αγγελίδη και δεν συμφωνεί ο Αγγελίδης με τη γνώμη του διαιτητή. Το πρώτο φάουλ του Αγγελίδη στο παιχνίδι. Ο Γιαννάκης κάτι λέει στον Τσούλη. Ο Γρίψιος θα εκτελέσει μία και μία βολές, ο σεραίος παίκτης του Φιλίππου. ...42-31... και δικαίωμα για μία ακόμη βολή στον Γρίψιο. ...42-32... στους 10 πόντους η διαφορά. Γιαννάκης. Γιαννάκης έχει μπροστά τον Μπουλιανίτη. Προσπείται, δίνει για τον Λυπηρίδη. Από πλάγια θέση ο Λυπηρίδης σουτάρει. Η μπάλα στον Οικονομίδη, αυτό στον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης πάντα. Πουλιανίτης, Κωνσταντινίδης, Τοπάλης, Κωνσταντινίδης. Μπροστά από τον Γκάλι το σούτ από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη και το καλάθι. 42-34. Γκάλης τώρα για τον Άρη. 3:54 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γκάλης έχει μπροστά του Τοπάλη. Κόβει ο Τοπάλης τον Νίκο Γκάλη και τώρα ο Κωνσταντινίδης. Τοπάλης, Οικονομίδης, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και είναι για τον Άρη. Γκάλης. Πάντα ο Γκάλης. Βουρτζούμης στο σούτ για 3 πόντους. Κερδίζει ο Αγγελίδης ένα ακόμη επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ντίνος Αγγελίδης, ίσως ο καλύτερος παίκτης του Άρη ως τώρα. 44-34, 3:16 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης πάντα. Πουλιανίτης, Τοπάλης μπροστά από τον Αγγελίδη. Η μπάλα μπήκε και βγήκε κυριολεκτικά. Βουρτζούμης. Ωραία προσπάθεια, έρχεται ο Γιαννάκης εκεί, κερδίζει την μπάλα. Και ο Γιαννάκης είναι αυτός ο οποίος δίνει λύση στον Άρη από την αποτυχημένη προσπάθεια του Βουρτζούμη. Ο Χρήστος Χριστάκης ζητάει time out φωνάζοντας παράλληλα προς τους παίχτες του γιατί έχασαν αυτό το rebound. Κωνσταντινίδης φάουλ από το Βουρτζούμη. 46-34 το σκορ, 2:32 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει δύο βολές. ...46-35. Και τώρα 46-36. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης, Λυπηρίδης. Γιαννάκης.
Αγγελίδης. Αγγελίδης για το Βουρτζούμι, αυτό στο Γκάλι. Πάντα ο Νίκος Γκάλης. 6 δευτερόλεπτα ακόμη, τελικά επιχειρεί το σούτ και το καλάθι από τον αρχηγό του Άρη. 48-36. Πουλιανίτης, 1-56 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κωνσταντινίδης τώρα. Πουλιανίτης, Κωνσταντινίδης. Το Πάλις, Κωνσταντινίδης. Μπροστά το Βουρτζούμης, Κωνσταντινίδης για τον Οικονομίδη από πλάγια θέση. Το καλάθι από τον Οικονομίδη. 48-38, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γκάλι στο Βουρτζούμη. Αυτός προσπάθησε να πέρασει για τον Γιαννάκη. Έκοψαν οι παίκτες του Φιλίππου. Πουλιανίτης προσπαθεί να κλέψει ο Βουρτζούμης. Η πάσα για τον Οικονομίδη από τον Κωνσταντινίδη. Και υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Νίκος Γκάλης πάνω στον Οικονομίδη. Μία και μία βολές για τον Οικονομίδη. ...48-39... και δικαίωμα για μία ακόμη βολή στον Οικονομίδη. 48-40 στους 8 πόντους διαφορά, 1-20 πριν από τέλος του μηχρόνου. Γκάλης. Γκάλης για το Γιαννάκη. Μπροστά του δύο παίχτες, η πάσα για το Λυπηρίδη. Η μπάλα κόλλησε, θα λέγαμε. Και υπάρχει φάουλ εκεί που κάνει ο Αγγελίδης. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ντίνου Αγγελίδη. Ο Οικονομίδης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει μία και μία βολές. 12 τα ομαδικά φάουλ για τον Άρη και 11 για τον Φίλιππο. ...48-41. Και 48-42. Γκάλης για τον Άρη. Γκάλης έχει μπροστά του τον Τοπάλι. Βουρτζούμης. Το σούτ είναι για 3 πόντους. 51-42. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να κλέψει, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Η μπάλα πλάγια για τον Φίλιππο. Οικονομίδη στο Τοπάλι και αυτός πίσω στο Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης έχει μπροστά το Βουρτζούμι, πάσα για τον Παπαδάκη. Κόβεται από το Λυπηρίδη, προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Αγγελίδης. Ο Λυπηρίδης κλέβει. Γκάλης. Πάντα ο Γκάλης χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ζητάει φάουλ. Κωνσταντινίδης. Πέρασε την μπάλα πάνω από το Λυπηρίδη, έρχεται εκεί ο Αγγελίδης που είναι νικητής μονομαχίας και πάτησε έξω ο Κωνσταντινίδης σύμφωνα με τη γνώμη του διαιτητή. Η μπάλα είναι για τον Άρη. ...20 δευτερόλεπτα, 19 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 51-42. Γιαννάκης. Γιαννάκης πέρασε για τον Αγγελίδη, αυτός κέρδισε φάουλ, πέτυχε καλάθι. Σίγουρα ο πιο θετικός παίκτης του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, ο Ντίνος Αγγελίδης. 53-42, 9 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν από το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Δικαίωμα για μία βολή στον Ντίνο Αγγελίδη. 54-42. Έκλεψε ο Βουρτζούμης, Γιαννάκης προσποιείται για τον Γκάλι. Μπροστά από τον Οικονομίδη αυτός πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι, 56-42. Πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη, ξανακλέβει ο Βουρτζούμης, αλλά έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 56-42 προηγείται ο Άρης του Φιλίππου στο πρώτο ημίχρονο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αλεξάνδριο. 56-42 προηγεί το Άρης από το πρώτο ημίχρονο. Και ο Χάριεντ στην πεντάδα του Φιλίππου.
κερδίζει το τζάμπολ από τον Αγγελίδη. Μπάλα είναι για τον Άρη. Σουμποτίτς στο Γιαννάκη. Ο Άρης, ο οποίος θα κάνει την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού στο δεύτερο μήχρονο. Γκάλης, η πάσα για το Σουμποτίτς. Έκοψε ο Παπαδάκης, πάτησε έξω. Για τον Άρη μπάλα. Βαγγελίδης για το Σουμποτίτς. Γκάλης. Η πάσα για τον Αγγελίδη. Προσποιείται, αυτός αποφεύγει τον Παπασαράντου. Ο διαιτής θεωρεί ότι έκανε βήματα. Ο Τσούλης ήταν πολύ κοντά. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης για το Χάριεντ. Κωνσταντινίδης. Παπαδάκης. Παπασαράντου απέφυγε το μαρκάρισμα του Ρωμανίδη. Ο Παπασαράντου έκανε το σούτ και ο Αγγελίδης κέρδισε προς τη μήνα, ολοκλήρωσε ο Σουμποτίτς. Τώρα Γκάλης, η πάσα για το Γιαννάκη. Ο Ρωμανίδης μόνος του αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Φιλίππου. 58-42. Και Κωνσταντινίδης τώρα για τον Παπασαράντου. Κωνσταντινίδης. Παπαδάκης. Κωνσταντινίδης Χάριεντ και πάλι Κωνσταντινίδης. Παπασαράντου. Χάριεντ έχει πίσω τον Αγγελίδη. Πέρασε ο Αμερικανός. Ένα πολύ ωραίο καλάθι από το Χέρμαν Χάριεντ. 58-44. Γιαννάκης, το σούτ μπροστά από τον Παπασαράντου και το καλάθι 60-44. Κωνσταντινίδης τώρα για τον Φίλιππο. Παπαδάκης. Παπαδάκης για τον Οικονομίδη. Πάτησε γερά Οικονομίδης μπροστά από τον Γιαννάκη. Ο Αγγελίδης κέρδισε, αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Είναι για τον Φίλιππο. Παπαδάκης στον Κωνσταντινίδη. Παπαδάκης, Χάριεντ, Παπασαράντου, ωραία προσπάθεια, επιθετικό φάουλ του Παπασαράντου πάνω στο Γιαννάκη. Ο Γκάλης τώρα για τον Άρη. Γιαννάκης, Αγγελίδης. Γιαννάκης στο σκρίν από τον Αγγελίδη, πάσα για τον Γκάλη χωρίς να βλέπει και ο διαιτής δίνει την μπάλα στο Φίλιππο, μάλλον λάθος πρέπει να έχει κάνει. Είναι για τον Άρη, αφού ήταν ο Οικονομίδης αυτός ο οποίος παρεμβλήθηκε. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται, Κωνσταντινίδης τώρα. Κωνσταντινίδης πάντα. Χάριεντ, έκλεψε ο Γιαννάκης προσωρινά, ολοκληρώνει ο Αγγελίδης. Γιαννάκης. Η πάσα για τον Ρωμανίδη που είναι μόνος του. Πετυχαίνει το καλάθι ο Ρωμανίδης. 62-44. Ύστερα από 3 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης για τον Οικονομίδη. Αυτός από δύσκολη θέση κερδίζει ο Χάριεντ. Κόβει ο Σούμποτιτς εκεί και ολοκληρώνει ο Αγγελίδης, ο οποίος κάνει λάθος την πάσα. Παπασαράντου στον Κωνσταντινίδη, ανενόχλητος, σουτ για 3 πόντους. Δύο παίχτες του Φιλίππου και ο Χάριεντ, ο οποίος καρφώνει τελικά. Ο Αγγελίδης ήταν μόνος του. Με Παπαδάκη το πάλι, με Παπαδάκη Οικονομίδη, εκμεταλλεύτηκε ο Χάριεντ και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Άρη. 62-46 το σκορ. Γκάλης τώρα. Γκάλης μπροστά, δίνει πάσα για τον Ρωμανίδη από πλάγια, θέση ο Ρωμανίδης. Ο Χάριεντ κερδίζει το rebound. Κωνσταντινίδης. Παπασαράντου για το Χάριεντ, έκοψε ο Αγγελίδης. Γιαννάκης, πάσα για το Ρωμανίδη, φάουλ από τον Οικονομίδη. Δύο βολές για το Μιχάλη Ρωμανίδη.
Ο Ρωμανίδης, ο οποίος με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είναι στην πεντάδα του Άρη. 63-46 με την εύστοχη βολή του Μιχάλη Ρωμανίδη, 16 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ρωμανίδης σουτάρει και δεύτερη βολή, 64-46, στους 18 πόντους η διαφορά. Κωνσταντινίδης για τον Παπασαράντου, Οικονομίδης, Χάριεντ. Κωνσταντινίδης προσποιείται μπροστά από το Σούμποτ, κάνει το σούτ, κερδίζει ο Οικονομίδης το επιθετικό rebound, έρχεται ο Χάριεντ, κερδίζει δεύτερο επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Αμερικανό του Φιλίππου, το Χέρμαν Χάριεντ, 64-48. Γιαννάκης τώρα, φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Θα γίνει μια αλλαγή τώρα για τον Φίλιππο. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Πουλιανίτης και φεύγει ο... Να δούμε ποιος παίχτης, ο Χάριεντ, ο Αμερικανός ή ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης τελικά. Αγγελίδης στο Σούμποτης, στο σούτ για τρεις πόντους με καλές προϋποθέσεις. 67-48 από το Λευτέρη Σούμποτης, το πρώτο τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Παπασαράντου τώρα. Στα πόδια του Παπαδάκη, ο Παπασαράντου ξανακερδίζει την μπάλα. Και φάουλ που κάνει ο Αγγελίδης στο Χάριεντ εκτός φάσης. Είναι το τρίτο φάουλ του Ντίνου Αγγελίδη. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη, για τον Φίλιππο, συγγνώμη. Είναι το πρώτο φάουλ που κάνουν οι παίχτες του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ οι παίχτες του Φιλίππου έχουν κάνει τρία. Πουλιανίτης επιχειρεί σου τριών πόντων. 67-51. Γκάλης Γιαννάκης για τον Αγγελίδη. Ρωμανίδης ανάμεσα από δύο παίκτες χάνει την μπάλα. Προσπαθεί ο Γιαννάκης εκεί και ο Χάριεντ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Αμερικανός κερδίζει προς στιγμήν. Γίνεται μάχη εκεί και τελικά η μπάλα είναι για τον Φίλιππο. Ήταν κοντά ο Τσούλης. Πεσμένος κάτω ο Χάριεντ. Πεσμένος και ο Σούμποτιτς. Η μπάλα τελικά για τον Φίλιππο. Πουλιανίτης και Παπασαράντου. Πουλιανίτης για τον Χάριεντ. Προσπαθεί αυτός ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη. Κερδίζει ο Αγγελίδης. Γιαννάκης η πάσα πολύ ωραία για τον Γκάλη. Έκοψε ο Παπασαράντου. Από πλάγια με τον Αγγελίδη. Σούμποτιτς. Γκάλης. Μπροστά από τον Παπασαράντου αμέσως στο σούτ. Προσπάθησε ο Ρωμανίδης, κέρδισε ο Οικονομίδης. Ο Οικονομίδης για τον Παπαδάκη. Παπαδάκη στον Παπασαράντου. Το σούτ μπροστά από το Σούμποτιτς με ταμπλό. 67-53, 14 λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Γκάλης τώρα για τον Άρη. Γκάλης προσποιείται. Ρωμανίδης δεν πέτυχε το καλάθι, όμως η μπάλα είναι έξω για τον Άρη τώρα, μετά την προσπάθεια του Οικονομίδη για rebound. Οικονομίδης φαίνεται να έχει χτυπήσει. Η μπάλα πλάγια λοιπόν για τον Άρη. Γιαννάκης. Γιαννάκης μπροστά από τον Πουλιανίτη, πέταξε ψηλά την μπάλα, έρχεται ο Παπασαράντου εκεί να κερδίσει το rebound. Πουλιανίτης για τον Οικονομίδη, αμέσως το σούτ μπροστά από τον Αγγελίδη. Ρωμανίδης για τον Σούμποτιτς, Γιαννάκης. Γκάλης από πλάγια θέση, εύκολη δουλειά για τον Νίκο Γκάλη. 69-53, 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παπασαράντου που είχε αναλάβει ρόλο playmaker για την ομάδα του. Πουλιανίτης, Παπασαράντου, Οικονομίδης, Παπαδάκης, Παπασαράντου και πάλι Παπαδάκης.
Οικονομίδης μπροστά το Γιαννάκης. Φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιαννάκης που φαίνεται να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο εδώ και κάποια λεπτά. Οικονομίδης στον Παπαδάκη. Παπασαράντου. Παπαδάκης. Δύο παίχτες του Άρη μπροστά του, χάνει την μπάλα, εκμεταλλεύεται ο Οικονομίδης, ο οποίος ίσως και να έκανε βήματα. Κερδίζει ο Ρωμανίδης, Γιαννάκης, Γκάλης. Για το Γιαννάκη, πολύ ωραία προσπάθεια και πολύ ωραίο καλάθι από τους παίχτες του Άρη. 71-53. Δωδεκάμιση λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Πουλιανίτης βήματα έχει κάνει. Και ο προπονητής του Φιλίππο, ο κύριος Χρήστος Χριστάκης, ζητάει time out. Ο Σέλερς, ο οποίος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του Άρη, ο Σούμποτς επιχειρήσει για 3 πόντους. Και 74-53 από το Λευτέρη Σούμποτιτς. Ενώ ο Λέτσιτς ετοιμάζει Μισούνοφ και Λιπηρίδη, ο Γιαννάκης κερδίζει ένα φάουλ από τον Παπασαράντου. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Και υπάρχει αλλαγή για τον Φίλιππο. Είναι ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα περάσει στη θέση του Παπασαράντου, που δεν συμφωνεί με την απόφαση διαιτή. Ο Παπασαράντου έχει κάνει 3 φάουλ τώρα. Γκάλης για το Σούμποτιτς. Μπροστά από τον Τοπάλι. Ο Σούμποτιτς πρέπει να έχει γίνει φάουλ εκεί. Χάριεντ κερδίζει το rebound. Κωνσταντινίδης προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης. Πάντα Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης προσπαθεί να περάσει. Έβγαλε την μπάλα προς τα έξω. Πουλιανίτης, η πάσα για τον Παπαδάκη. Φάουλ από τον Αγγελίδη. Και είναι το 4ο φάουλ του Ντίνου Αγγελίδη. Ο Παπαδάκης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει 2 βολές. Ο Παπαδάκης, ο οποίος στην αρχή της φετινής σεζόν είχε κάποια προβλήματα με την διοίκηση του Φιλίππου, κυρίως οικονομικά, τελικά αυτά ξεπεράστηκαν. Δεν έκανε όλη την προετοιμασία, είχε λυπή προετοιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Χριστάκης τον έχει στην ομάδα και μάλιστα σιγά σιγά, όπως λέει ο προπονητής του Φιλίππου, θα είναι και πάλι βασικός και αναντικατάστατος στην πεντάδα του Φιλίππου. Γιαννάκης για τον Αγγελίδη, έκλεψε ο Χάριεντ αλλά πάτησε στη γραμμή. ...74-54 έχει γίνει το σκορ, η διαφορά στους 20 πόντους, 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μετράει το καλάθι, λέει ο Τσούλης, και φάουλ χρεώνεται ο Παπαδάκης. Ο Πουλιανίτης τελικά, με το νούμερο 8. Είναι το πρώτο φάουλ του Πουλιανίτη στο παιχνίδι. Ο Γιαννάκης λοιπόν έχει δικαίωμα για μία βολή. Προσπαθεί και για το επιθετικό rebound. Πουλιανίτης. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης για τον Πουλιανίτη. Αυτός πέρασε ωραία, κόπηκε από το Σούμποτιτς. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Γκάλης. Γιαννάκης. Το σούτ για 3 πόντους από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και 79-54 από το Γιαννάκη. Κωνσταντινίδης τώρα. Ένα μάτς περισσότερο σαν προπόνηση από πλευράς Άρη και σαν ευκαιρία για συμπεράσματα από πλευράς Φιλίππου για ορισμένους παίχτες.
Κωνσταντινίδης κέρδισε και πάλι την μπάλα. Έκοψε ο Αγγελίδης και τώρα Γιαννάκης ανάμεσα από δύο παίχτες του Φιλίππου. Γκάλης έκανε αυτό σε σούτ, κέρδισε το φάουλ όμως από τον Τοπάλι. Ο Λέτσης ετοιμάζει τρεις αλλαγές. Μπαίνουν Μισούνοφ, Λυπηρίδης, Βουρτζούμης. Φεύγουν Ρωμανίδης, Αγγελίδης και Γιαννάκης. Ο Νίκος Γκάλης θα εκτελέσει δύο βολές τώρα. ...80-54 και 81-54 από τον αρχηγό του Άρη. 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Κωνσταντινίδης στον Τοπάλι, ο οποίος θα μαρκάρει στο επιχειρήτο σουτ μπροστά από το Μισούνοφ με ταμπλό. 81-56. Γκάλης, η πάσα για τον Μισούνοφ. Ο Μισούνοφ προσπαθεί να γυρίσει μπροστά από δύο παίκτες του Φιλίππου. Πρέπει να γίνει κάποιο φάουλ εκεί, δεν το σφύριξαν οι διαιτητές. Κωνσταντινίδης απέχει το μαρκάρισμα του Μπουρτζού. Μια ωραία πάσα για το Χάριεν και το καλάθι και φάουλ για τον Αμερικανό. Το φάουλ που έκανε ο Λευτέρης Σούμποτιτς. Ο Χάριεν λοιπόν έχει δικαίωμα για να εκτελέσει και μία βολή. Ήταν αυτό το τρίτο φάουλ του Σούμποτιτς στο παιχνίδι. Μία βολή λοιπόν για το Χέρμαν Χάριεν, ο οποίος ήρθε φέτος στο Φίλιππο. Και μάλιστα τα πήγε πολύ καλά σε ένα τουρνουά που, στο οποίο πήρε μέρος ο Φίλιππος στη Λάρισα, δείχνοντας εκεί ορισμένες από τις αρετές του. Ένα σουτ τριών πόντων από τον Τοπάλι. Κέρδισε ο Χάριεν το επιθετικό rebound, φάουλ. Η μπάλα απ' έξω, λέει ο διαιτητής. Προηγήθηκε το φάουλ του Μισούνοφ. Πουλιανίτης, Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης έχει μπροστά το Βουρτζούμι. Πουλιανίτης, το Πάλις, Χάριεντ μπροστά το Μισούνοφ. Ο Αμερικανός προσπαθεί να καρφώσει και κερδίζει φάουλ εκεί από Λυπηρίδη, από το Βασίλη Λυπηρίδη. Ο Λέτσης έβαλε πάνω στο Χάριεντ τον Μισούνοφ. Ο Χάριεντ είναι πιο ευκίνητος, πιο γρήγορος. Έχει καλύτερο άλμα. Καταφέρνει και τον αποφεύγει πολλές φορές. Εδώ αναγκάστηκε ο Λυπηρίδης να του κάνει φάουλ. Ο Χάριεντ μείωσε σε 81-59. Έχει δικαίωμα και για μία ακόμη βολή. ...81-60 από τον Αμερικανό του Φιλίππου, ο οποίος ξεκίνησε στην πετάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Λυπηρίδης για τον Γκάλι, ο οποίος χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και είναι για τον Φίλιππο. Κωνσταντινίδης μαρκάρεται από τον Βουρτζούμι. Ο Κωνσταντινίδης βρίσκεται τον τρόπο, κάνει μια πάσα για τον Παπαδάκη, προσποιήσεις. Κόβει ο Σούμποτιτς και ο Λυπηρίδης για τον Βουρτζούμι. Γκάλης. Πατάει γερά ο Γκάλης με ταμπλό. 83-60 από τον αρχηγό του Άρη. Και Κωνσταντινίδης τώρα. Κωνσταντινίδης έχει μπροστά το Βουρτζούμι. Πουλιανίτης για το Χάριεν. Γίνεται το λάθος, η μπάλα για τον Άρη. Ο Σούμποτιτς ευστόχησε σε ένα τρίποντο, 86-80 το σκορ. 8-15 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Παπαδάκης, Κωνσταντινίδης. Ωραία προσπάθεια του Κωνσταντινίδη, πάσα για το Χάριεν. Την μπάλα είναι για τον Φίλιππο με την παρέμβαση του Λυπηρίδη. Κωνσταντινίδης μπροστά το Βουρτζούμις. Κωνσταντινίδης με ταμπλό σουτάρι, κερδίζει ο Παπαδάκης. Φάουλ από το Λυπηρίδη και καλάθι του Παπαδάκη. ...86-62 μείωσε ο Φίλιππος, 7-54 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παπαδάκης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει μία βολή.
86-63. Και Βουρτζούμης τώρα για τον Άρη. Ο παίχτης για τον οποίο πιστεύει ο Λέτσιτς ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον Άρη, ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, που κάνει φάουλ εδώ πάνω στον Πουλιανίτη, και αλλαγή για τον Φίλιππο, είναι με το νούμερο 4 Παπαγιανόπουλος. Ο οποίος θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Μάλλον στη θέση του Πουλιανίτη. Ο Πουλιανίτης θα εκτελέσει όμως πρώτα μία και μία βολές. ...86-64. Και 86-65, ενώ θα γίνει αλλαγή τώρα για τον Φίλιππο. Ο Πουλιανίτης φεύγει από το παιχνίδι στη θέση του ο Παπαγιανόπουλος. Γκάλης προσποιείται, πέρασε με στη ρακέτα του Φιλίππου, έρχεται ο Μισούνοφ εκεί με follow και πετυχαίνει το καλάθι. 88-65. Κωνσταντινίδης, 7-20 πριν από το τέλος. Κωνσταντινίδης προσπάθησε για να περάσει πάσα προς το Χάρη, ενταυτός έκανε φάουλ στο Μισούνοφ. Σούμποτιτς. Σούμποτιτς για τον Γκάλη, δεν είναι καλή η πάσα. Έκλεψε ο Βουρτζούμης εκεί όμως την μπάλα και είναι για τον Φίλιππο μετά την παρέμβαση αυτή του Βουρτζούμη. Ο Παπαγιανόπουλος παραλίγο θα έκανε την μπάλα μέσα τα χέρια, τελικά ο Βουρτζούμης την έβγαλε και είναι για τον Φίλιππο τώρα. Κωνσταντινίδης, έκλεψε ο Βουρτζούμης προσωρινά, ο Παπαγιανόπουλος προσποιείται, σουτάρει με ταμπλό και πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. 88-67. Βουρτζούμης, Λυπηρίδης, η μπάλα στο κεφάλι του Παπαγιανόπουλου, αλλά ο Χάριεντ είναι αυτός ο οποίος καρφώνει για δεύτερη φορά στο καλάθι του Άρη. 88-69, 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Βουρτζούμης, Σούμποτιτς, Λυπηρίδης. Ο διαιτητής ο κύριος Τσούλης θεωρεί ότι 3 δευτερόλεπτα ήταν ο Μισούνοφ στη ρακέτα του Φιλίππου. Θα γίνει τώρα μια αλλαγή για τον Άρη. Ο Γιαννάκης θα περάσει τη θέση του Βουρτζούμη. Παράλληλα ζητάει και time-out το Λέτσιτς από τον Αμερικανό το Χάριεντ. Μια βοήθεια Αμερικανού που δεν είχε πριν από 2 χρόνια όταν έπαιξε στο πρωτάθλημα της Α1 και πάλι. Και πολλοί θεώρησαν ότι τότε αυτός ήταν λόγος που η ομάδα υποβιβάστηκε στην Α2 και πάλι. Αλλά για να μην θεωρηθεί πλέον ομάδα σαν σερ, φέτος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την παρουσία του Αμερικανού και να πάρει κάποια παιχνίδια. Όλα αυτά βέβαια θεωρητικά που θα τον οδηγήσουν στην παραμονή σε αυτήν την κατηγορία. Ο Παπαδάκης εδώ εκτελεί μία και μία βολές. Κάνει το σκορ 88-70, μειώνει στους 18 πόντους τη διαφορά και έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. 88-71, 5-56 πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Σούμποτιτς, Γιαννάκης, φάουλ από τον Χάριεντ, είναι το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού και γίνεται μια αλλαγή για τον Φίλιππο. Με το νούμερο 10 είναι ο Οικονομίδης, αλλά και με το νούμερο 15 βλέπουμε τον νεαρό Καριώτη να μπαίνει στο παιχνίδι. 2 αλλαγές λοιπόν για τον Φίλιππο, φεύγουν ο Χάριεντ και ο Παπαδάκης. Ο Καριώτης, ο οποίος
Είναι 22 ετών, έχει ύψος 2,6 με το νούμερο 15 για τον Φίλιππο και αποκτήθηκε φέτος από το Γαλαξία. ...90-71. Οικονομίδης, οι παίχτες του Άρη πρεσάρουν. Έκλεψε ο Λυπηρίδης, μόνος του ο Γκάλης, έχει εύκολη δουλειά. Ο 92-71, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μισούνοφ και αυτός πρεσάρει. Κλέβει την μπάλα. Σούμποτιτς, η μπάλα στα χέρια του Κωνσταντινίδη και είναι για τον Άρη, ενώ ο Γκάλης χαμογελάει. Τα έχασε ο νεαρός Καριώτης. Ο Χριστάκης παίρνει time out. Έχουν χαμένα. Όταν δέχονται αυτό το pressing από τους παίκτες του Άρη. Γιαννάκης, Μισούνοφ, Γκάλης για το Λυπηρίδη. Ωραία προσπάθεια του Βασίλη Λυπηρίδη μπροστά από τον Οικονομίδη. Πρεσάρουν και πάλι οι παίκτες του Άρη. Κωνσταντινίδης τώρα. Κωνσταντινίδης για τον Τοπάλη. Πολύ ωραία πάσα. Μόνο στο Τοπάλη. Πετυχαίνει το καλάθι. 97-73. 4-52 πριν από το τέλος. Γκάλης. Μισούνοφ. Προσπάθησε για να πετύχει το καλάθι. Δεύτερη. Ο διαιτητής ο Τσούλης θεωρεί ότι έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Μισούνοφ. Προσπάθησε για δεύτερο σούτ ο Μισούνοφ. Αλλά στην προσπάθεια του αυτή ήταν κοντά ο Τσούλης. Θεώρησε ότι έκανε επιθετικό φάουλ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Μισούνοφ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Μισούνοφ στη θέση του Ρωμανίδης. Κωνσταντινίδης για τον Παπασαράντου. Αυτός κάνει το λάθος. Ρωμανίδης Γιαννάκης για τον Γκάλη. Μόνος τον Γκάλη στάνει στο καλάθι του Φιλίππου. 99-73. Παπασαράντου. Φεύγει από την άλλη πλευρά από Παγιανόπουλος. Είναι ο Λυπηρίδης εκεί. Τον κόβει ο Λυπηρίδης. Λυπηρίδης για τον Γκάλη. Η πάσα για τον Σούμποτιτς ενώ κοιτούσε αλλού. Φάουλ και καλάθι. Και έτσι ξεσηκώνεται ο κόσμος στο Αλεξάνδριο. 101-73 υπέρ του Άρη. Και, και δικαίωμα για μία βολή στον Λευτέρη Σούμποτιτς. 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Σούμποτιτς θα εκτελέσει και τη μία βολή. 102-73. Πρεσάρουν και πάλι παίκτες του Άρη. Κωνσταντινίδης κάνει φάουλο Γιαννάκης. Ενώ γίνεται αλλαγή για τον Φίλιππο, ο Χάριεντ περνάει στη θέση του νεαρού Καριώτη. Ο Κωνσταντινίδης θα εκτελέσει μία και μία βολές. Λυπηρίδης, Γιαννάκης, θα σουτάρει για 3 πόντους από τα 7 μέτρα περίπου. Η επάνωδος του Γιαννάκη στην πεντάδα του Άρη έχει δώσει μια πνοή. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι αυτός ο οποίος παρότρινε και τους συμπαίκτες του να παίξουν καλύτερα, πιο σοβαρά. Στο διάστημα που απουσίαζε από την πεντάδα του Άρη, οι παίκτες του Άρη έκαναν πολλά λάθη. Ο Γιαννάκης εδώ κλείνει σωστά το δρόμο του Χάριεντ μαζί με το Λυπηρίδη και η μπάλα είναι για τον Άρη. Γκάλης. Γκάλης μόνος του μπροστά από δύο παίκτες του Φιλίππου. 107-73. Και συνεχίζουν να πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη. Κωνσταντινίδης ψάχνει κάποιο συμπαίκτου, τελικά πιάνει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ του Σούμποτιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται προς το διαιτητή. Ο Κωνσταντινίδης έχει δικαίωμα για να εκτελέσει μία και μία βολές, ενώ ο Σούμποτιτς θα φύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Και θα γίνει αλλαγή για τον Φίλιππο και για τον Άρη. Στη θέση βέβαια του Σούμποτιτς θα περάσει ο Μισούνοφ. Κάποια στιγμή ετοιμάστηκε ο Βουρτζούμης εκεί. Τελικά ο Πουλιανίτης περνάει στη θέση του Παπαγιανόπουλου. Κωνσταντινίδης αστοχή και σε αυτή την ελεύθερη βολή. Γιαννάκης μπροστά το Πουλιανίτης, η έξοχη πάσα για τον Γκάλη. Αυτός πέρασε την μπάλα πάνω από τον Παπασαράντου. 109-73. Κωνσταντινίδης στον Οικονομίδη.
Έκοψε ο Γιαννάκης, ο Παπασαράντου πέρασε για τον Πουλιανίτη το σουτ. Κερδίζει ο Μισούνοφ, Ρωμανίδης, Γκάλης. Γκάλης, Γιαννάκης μόνος του για τρεις πόντους. Ο Χάριεν χάνει την μπάλα και είναι για τον Άρη και πάλι. Οι παίχτες του Φιλίππου κυριολεκτικά τα έχουν χαμένα. 109-73. Τρία λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λυπηρίδης για τον Γκάλη. Αυτός πάσα χωρίς να βλέπει στο Ρωμανίδη και έρχεται ο Μισούνοφ πίσω. Ο Ρωμανίδης κερδίζει το επιθετικό rebound, κερδίζει και φάουλα από τον Χάριεν. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Μιχάλης Ρωμανίδης, αφού δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. ...110-73. Και άλλη μια βολή για τον Ρωμανίδη. 111-73, 2-53 πριν από το τέλος του αγώνα. Οικονομίδης προσπαθεί να ευνηδιάσει, Χάριεντ. Κωνσταντινίδης μπροστά του Γιαννάκης δίνει για το Χάριεντ. Αυτός πετυχαίνει το καλάθι. 111-75. 2-40 πριν από το τέλος. Ο Γκάλης τώρα. Γκάλης μπροστά του ο Κωνσταντινίδης. Πάντα Γκάλης. Γιαννάκης μπροστά από τον Πουλιανίτη. Έρχεται ο Λυπηρίδης, κερδίζει το φάουλ από τον Οικονομίδη. Δύο βολές για τον Βασίλη Λυπηρίδη. Τέταρτο φάουλ για τον Οικονομίδη. ...112-75. Και 113-75 τώρα. Οικονομίδης στον Πουλιανίτη. Μπροστά το Λυπηρίδης, αυτός για το Χάριεντ. Χάριεντ δίνει στον Πουλιανίτη. Προσπάθησε να κλέψει ο Ρωμανίδης, τα κατάφερε. Κωνσταντινίδης ανενόχλητος για τρεις πόντους. Κερδίζει ο Παπασαράντου. Δεν μετράει ο διαιτητής, υπάρχει όμως φάουλ που κάνει ο Γιαννάκης. Μία και μία βολές για τον Κρίς Παπασαράντου. Παπασαράντου βγήκε φέτος στον Φίλιππο από τον ΠΑΟΚ με υποσχετική ένωσέ τους. Γκάλης. Γκάλης βρίσκει ένα διάδρομο εκεί, περνάει. Με το γνωστό του τρόπο, 115-75, στους 40 πόντους η διαφορά. Πέρασε την πάσα για το Χάριεντ ο Πουλιανίτης. Χάριεντ πετυχαίνει ένα καλάθι, μειώνει στους 38 πόντους, 115-77. Γκάλης για το Γιαννάκη, ο οποίος έπιασε την μπάλα, χτύπησε τα χέρια του Χάριεντ και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει και την τύχη με το μέρος του Άρης. Αλλά βέβαια και αυτά που κάνουν οι παίχτες του μόνο σε προπόνηση γίνονται. Γιαννάκης για το Μισούνοφ και πάλι Γιαννάκης σουτ για τρεις πόντους. Μισούνοφ κέρδισε βέβαια την μπάλα, δεν είναι αυτή για το Φίλιππο. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης απέφυγε τον Γκάλη, έδωσε για τον Παπασαράντου, προσπάθησε να καρφώσει, αυτός τον έκοψε προσωρινά ο Μισούνοφ. Χάριεντ, έρχεται εκεί ο Ρωμανίδης, αλλά είναι καλάθι για τον Φίλιππο. 115-79 και Γκάλης τώρα. Μισούνοφ προσπαθεί να γυρίσει μπροστά το Χάριεντ. Ο Μισούνοφ κερδίζει και πάλι την μπάλα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Παπασαράντου. Δύο βολές για το Μισούνοφ, ενώ ο Παπασαράντος συμπλήρωσε 5 φάουλ στη θέση του Παπαγιαννόπουλος. Ο Μιχάλης Μισούνοφ θα εκτελέσει δύο βολές.
Το 115-79 παραμένει. ...52 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μισούνοφ κάνει το σκορ 116-79. Κωνσταντινίδης έκλεψε ο Μισούνοφ, Ρωμανίδης μόνος του αφήνει την μπάλα. Όχι, τελικά δεν πετυχαίνει το καλάθι, το πιο σίγουρο καλάθι ίσως. Κωνσταντινίδης. Πουλιανίτης θα σουτάρει για 3 πόντους με καλές προϋποθέσεις. 116-82 μαρκάρει στο Στενοπουλιανίτης. Γιαννάκης. Φάουλ που γίνεται και από τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης αποβάλλεται και αυτός με 5 φάουλ. Και στη θέση του ο Τοπάλης. Ο Γιαννάκης κάνει το σκορ 117-82. Και τώρα 118-82. Παπαγιαννόπουλος, Χάριεντ, 26 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Χάριεντ θα καρφώσει, δεν θα καρφώσει τελικά, προσπάθησε να καρφώσει. Ήρθε και ο Πουλιανίδης, πέτυχε το καλάθι. Η σκέψη του Χάριεντ φυσικά ήταν να καρφώσει, αλλά δεν τον άφησε ο Μισούνοφ. 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γκάλης. Γκάλης έχει μπροστά τον Παπαγιαννόπουλο. Πάντα Γκάλης, πέρασε μόνος του. Δεν πέφτει το καλάθι, κερδίζει ο Οικονομίδης. Φάουλ από το Γιαννάκη. Ο Οικονομίδης λοιπόν θα εκτελέσει μία και μία βολές. Αστόχησε, κέρδισε ο Λυπηρίδης. 2 δευτερόλεπτα για τον Γκάλη. Αυτός επιχείρησε σουτ για 3 πόντους. Ό,τι και να γίνει δεν μετράει. 118-84 λοιπόν ο Άρης νίκησε το Φίλιππο. Κυρίες Δεσμίδες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για χαρούμενο βράδυ.